Η Μεγάλη Πλεκτάνη είναι το έργο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο αγαπημένος Λεωνίδας Κακούρης, που του έλεγα πριν βγούμε στον αέρα τι ξεκούραστο καλοκαίρι θα έχει. Καλησπέρα Λεωνίδα. Εσύ στην Κρήτη. Καλησπέρα Σωτήρη μου. Εμείς εδώ, αλλά σε περιμένουμε με ανοιχτή αγκαλιά την Κυριακή στο Βόλο, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ιωνίας, και θα κάνουν υπομονή ενός μήνα περίπου οι Λαρισαίοι φίλοι, γιατί θα είσαι στο Κυπωθέατρο Αλκαζάρ την 1η Σεπτεμβρίου για ένα έργο. Εσύ πώς θα το έλεγες? Είναι κωμωδία, ακούγεται πολύ, ξέρεις, αστυνομικό, θρίλερ, έτσι αλλιώς, αλλά τι είναι τελικά? Έχει όλα αυτά τα στοιχεία και του αστυνομικού και του θρίλερ και είναι κωμωδία και είναι και δράμα. Γενικά είναι ένα έργο πολύ χαριτωμένο, πολύ ευχάριστο. Ένα έργο που δεν σε κάνει να βαρεθείς στιγμή. Οι ανατροπές μέσα στην ιστορία από πράξη σε πράξη είναι καταιγιστικές. Η αίσθησή μας τώρα, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το διάστημα που έχουμε ξεκινήσει, είχαμε κάνει και τις παραστάσεις στο Λαμπέτι και τώρα ξεκινήσαμε την περιοδία μας στην Κρήτη. Ναι, να πούμε ότι είχατε μια σταθερή σκηνή στην Αθήνα μέχρι τις αρχές του μήνα, ναι, και τώρα είστε στην αρχή της βόλτας αυτής, που θα είναι μεγάλη από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Έτσι. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, γιατί το να παίξεις την παράσταση για ένα συγκεκριμένο αριθμό παραστάσεων είναι πολύ καλό, γιατί δένει η παράσταση, αφού πρόκειται να βγει σε κωμωδία, σε περιοδία, δένει η παράσταση και είμαστε πολύ, πολύ πιο έτοιμοι, ας πούμε, να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι στην Ελλάδα. Λοιπόν, βλέπουμε τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας, που τέμνονται οι ιστορίες τους, ας το πούμε. Ναι, κοίταξε, Σωτήρη μου, οι ήρωες είναι εξής. Είναι ένας διεφθαρμένος πολιτικός, ο Ισίδρο Γκαλιάνα, τον οποίο παίζω εγώ. Είναι μία πλασιέ η οποία πουλάει μέσα προστασίας στην κουζίνα, που είναι η Δήμητρα η Ματσούκα. Μία πόρνη πολυτελείας, η οποία είναι η Κατερίνα η Νικολοπούλου. Ένας ανάπηρος κύριος, που είναι ο Χάρης ο Γρηγορόπουλος, και ένας πληρωμένος δολοφόνος. Τώρα, αν πάρεις αυτά τα πέντε πρόσωπα και πεις ότι πρέπει να φτιάξεις μια ιστορία, νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να το σκεφτεί κανείς. Ναι. Ακριβώς όμως με αυτούς τους ήρωες, ο Γκαλθεράν έστησε ένα έτσι πολύ χαριτωμένο έργο, που πραγματικά, παρότι είναι αρκετά κουραστικό γιατί έχει πολλή δράση, κίνηση, είναι ένα έργο που από την ώρα που πατάμε το πόδι μας στη σκηνή μέχρι που τελειώνει δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι σαν ένα σφινάκι. Α, ναι. Παρότι φαντάζομαι είναι εξοντωτικό το να είσαι διαρκώς. Είναι εξοντωτικό και ο ρόλος και οι απαιτήσεις και η αλλά έχει η ταχύτητα, λες. Ο χρόνος και η ταχύτητα. Αλλά τώρα ξέρεις, έχει φύγει το πρώτο άγχος, έχουμε ακούσει και τις ανάσες του κοινού, γνωρίζουμε πια την παράσταση καλύτερα. Οπότε μπορείς να ελέγξεις και καλύτερα και τα εκφραστικά σου μέσα, να ξέρεις πού πρέπει να δώσεις, πού πρέπει να κρατήσεις, οπότε κυλάει πολύ καλύτερα. Ποιος είχε αυτή την ωραία ιδέα για τη φωτογράφηση με φωτοστέφανα? Ο σκηνοθέτης μας, ο Σταύρος Στάγκος, είχε Μάλιστα. την ιδέα να μας εξαγιάσει. Γιατί κανείς σας δεν είναι Άγιος, η Αγία, έτσι. Κανείς, ειδικά αυτοί οι ήρωες δεν είναι κανείς. Ναι. Εσύ ποιος είσαι? Είσαι ο διεφθαρμένος υπουργός. Ναι, είμαι ο Ισίδρο Γκαλιάνα. Είμαι υπουργός βιομηχανίας και ενέργειας. Και βρίσκομαι στη δίνη ενός σκανδάλου. Από ποιον? Από τη σύζυγό μου, η οποία με δίνει κανονικά σε έναν δημοσιογράφο και βγαίνει το σκάνδαλο ότι η βίλα στην οποία μένω είναι δώρο ενός μηχανικού για τις εργολαβίες που αναλάμβανε από το Υπουργείο. Ναι. Και παρά το γεγονός ότι είναι στη δίνη αυτού του σκανδάλου, το μυαλό του ταξιδεύει σε άλλα πράγματα. Τα οποία ανατρέπονται με αυτές τις ταχύτητες, έτσι, που μας περιέγραψες. Για πες λοιπόν, έτσι, λίγο ακριβώς, πριν συλληφθείς, τι γίνεται? Βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Είναι σχεδόν αποφασισμένος να αυτοκτονήσει. Και το έργο ξεκινάει έτσι. Ξεκινάει με μια απόπειρα αυτοκτονίας. Όμως καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και τόσο σίγουρος για αυτό που θέλει να κάνει και έχει και ένα γραμμάτιο που θέλει να εξοφλήσει, το γεγονός ότι δεν έχει πάει ποτέ στη ζωή του με ένα call girl και αποφασίζει λοιπόν λίγο πριν
κάνει αυτή την κίνηση, να καλέσει μια κοπέλα στο σπίτι. Πριν έρθει όμως το call girl, έρχεται η Δήμητρα Ματσούκα και τα ανατρέπει όλα. Γιατί σου λέει τι έχουμε εδώ, ασυνήθιστη ροή του φυσικού αερίου, ας πούμε. Βεβαίως, ναι. Και έρχεται όλο αυτό να το διορθώσει. Ναι, μπαίνει σαν σύμφωνας μέσα στο σπίτι του, δεν του αφήνει περιθώριο να ορίσει τη στιγμή. Είναι αναγκασμένος να την ακούσει. Μετά από λίγο έρχεται και η κοπέλα που είχε πάρει τηλέφωνο και αρχίζει μετά το τρελό μπλέξι. Θυμίζω ότι αυτή την Κυριακή είναι η Μεγάλη Πλεκτάνη στο Θέατρο της Νέας Ιωνίας και την 1η Σεπτεμβρίου, αφού γυρίσουν οι Λαρισαίοι από τις διακοπές τους στο Κηποθέατρο. Πιο ξεκούραστη, πιο χαλαρή, βεβαίως. Και μαυρισμένη. Πήρες λίγο χρωματάκι εσύ? Είναι από ναι, τα γυρίσματα. Ναι, βέβαια είναι του ταξιτζή, μη φανταστείς. Είναι του οδηγού. Του οδηγού, άστο, ναι. Ναι, ναι, είναι στην ίδια μοίρα είμαστε, Λεωνίδα μου. Ναι, ναι. Να σου πω τώρα, τι γίνεται τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά άφησες ένα κομμάτι της καρδιάς σου στις Μέλισσες, με την έννοια ότι ήταν τρία χρόνια, τρία γεμάτα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ήταν ένα μεγάλο ταξίδι οι Μέλισσες, από κάθε άποψη. Μπήκαμε με πολύ χαρά σε αυτή τη σειρά και συνεχίσαμε και τα τρία χρόνια να έχουμε το ίδιο ακριβώς συνέστημα, δηλαδή να νιώθουμε ευλογημένοι που ήμασταν και εμείς μέρος των Άγριων Μελισσών. Υπάρχει σαφώς μια, πώς να το πω, χαρμολύπη, γιατί όταν κάτι το ξέρεις, το γνωρίζεις και ξέρεις τους δρόμους, ας πούμε, που θα περπατήσεις, είναι πιο εύκολο πια. Αλλά και αυτό έκανε τον κύκλο του, έκλεισε τρία χρόνια. Νομίζω ότι έπρεπε να γίνει, έκλεισε ο κύκλος και θα μας συνοδεύει όλους σαν μια πάρα πολύ ωραία ανάμνηση και μια ευτυχή στιγμή στην πορεία μου. Γιατί ήδη ετοιμάζεται κάτι πάρα πολύ ωραίο τηλεοπτικά για την σεζόν που έρχεται, έτσι? Δεν πάει για τη δεύτερη σεζόν, ενώ τώρα, ναι, από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Από Σεπτέμβριο, ναι. Ήδη θα έχουν ξεκινήσει κάποια γυρίσματα. Εγώ με το που θα επιστρέψω από την περιοδία θα μπω κατευθείαν στα τηλεοπτικά. Θα είμαι λοιπόν στο Μαύρο Ρόδο, μια πάρα πολύ ωραία σειρά, έτσι όπως διαφαίνεται και αυτή από τα επεισόδια τα πρώτα που έχω διαβάσει. Βασίζεται σε ένα βιβλίο, στο βιβλίο μάλλον της Ελένης Καπλάνη, το Μαύρο Ρόδο. Σενάριο γράφει ο Γιώργος Κρατικός και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Κώστας ο Αναγνωστόπουλος, που δουλέψαμε και μαζί την τελευταία χρονιά των Μελισσών. Ποιοι είστε και τι ιστορία είναι αυτή? Δεν έχω ενημερωθεί πολύ για το υπόλοιπο casting. Ξέρω ότι θα είναι σίγουρα η Κατερίνα σε ένα ρόλο έκπληξη. Έχουμε ένα δίπολο. Να σου πω, νομίζω το είχε πει στην εκπομπή ότι θα κάνει μια ηγουμένη. Γιατί το είχε πει, ναι, γι' αυτό, ναι, 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 λέω. Θα κάνει την ηγουμένη, ναι, του μοναστηριού. Εσύ τι ρόλο κάνεις? Εγώ είμαι ένας ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων στην επαρχία. Σκοτεινό τύπο σου δώσαν πάλι? Δεν μου δώσαν πάλι. Διάλεξα τον τύπο. Σωτήρι μου, οι ενδιαφέροντες ρόλοι είναι οι κακοί. Αυτό είναι αλήθεια. Οι ρόλοι που μπορείς να παίξεις, να αναπτύξεις μια υποκριτική γκάμα, να έχεις καταστάσεις, μεταπτώσεις, είναι πραγματικά οι πιο ενδιαφέροντες ρόλοι. Και οι κακοί ποτέ δεν είναι κακοί, έτσι. Δηλαδή πάντα είναι μέσα σε εισαγωγικά. Δηλαδή ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του. Ναι. Όπως και ο Λούκας. Μα να σου πω και εσείς, μια και ανέφερες και την Κατερίνα τη διδασκάλου, ήσασταν δυο αθλήτυποι. Δεν ξέρω δηλαδή πολλά παιδιά που θα ήθελαν να έχουν αυτούς τους γονείς, εργαζόμενους να έχουν αυτούς τους εργοδότες κλπ. Ναι, 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 ισχύει. Και ήσασταν εξαιρετικά δημοφιλείς. Δηλαδή δεν ήσασταν οι κακοί που άλλος θέλει να σας βρει στο δρόμο και να σας χαστουκίσει. Κοίταξε, για κάποιο διάστημα συνέβαινε και αυτό, δηλαδή... Α, ναι, το έζησες. Εκεί με το Γιάννο και τα λοιπά, στον πρώτο κύκλο κυρίως. Αλλά νομίζω ότι χτίστηκαν και εξελίχθηκαν οι ρόλοι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, εγώ ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος με τον τρόπο που
τελείωσε ο Δούκας, γιατί ήταν μια ερώτηση που μου κάναν πολύ συχνά, πώς θα θέλατε να τελειώσει, και πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί, δεν μου είχε περάσει το μυαλό ότι θα υπάρξει αυτό το γεγονός, δηλαδή να δώσει τη ζωή του για να σώσει το παιδί της Ελένης, και κατά κάποιο τρόπο ήταν ίσως και η εξηλαίωσή του αυτή. Λοιπόν, το χειμώνα... Γιατί όλο το κακό θυμόμαστε ότι ξεκίνησε από μία έρηδα για χάπια, για πολύ λίγα στρέμματα, ας πούμε. Έτσι, έτσι, γης. Λοιπόν, το χειμώνα στο Μαύρο Ρόδο, στο Μέγκα, η οποία είναι εβδομαδιαία σειρά, ή... Θα είναι αυτό τρεις φορές την εβδομάδα. Τρία επεισόδια την εβδομάδα. Και τώρα το καλοκαίρι είπαμε ότι είναι η μεγάλη πλεκτάνια εδώ γύρω μας. Κάπου θα τη συναντήσετε και στις διακοπές σας. Ναι, γιατί ναι. Μεγάλη βόλτα. Στο viva.gr υπάρχει όλη η περιοδία. Εγώ τρόμαξα πάντως με το πόσο πυκνές είναι οι παραστάσεις σας, έτσι. Πραγματικά... Ναι, τώρα έχουμε ένα δύσκολο διάστημα, θα είμαστε ταξίδι παράσταση. Το καλό είναι ότι η παρέα είναι πολύ καλή. Το γνωστό, είστε μια ωραία ατμόσφαιρα και βγαίνει προς τα έξω και λοιπά. Ναι. Όχι, όσο και να ακούγεται, ξέρεις, τετριμένο, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανέστατα. Μα τι λες τώρα. Και στη σκηνή και εκτός σκηνής. Μα τώρα να σου πω, και εμείς ομαδική δουλειά είμαστε και ξέρουμε, έτσι, καταλαβαίνουμε έτσι, πολύ καλά τι λες, και πολλοί άνθρωποι είναι σε ομαδικές δουλειές. Εντάξει, το κλίμα είναι πάντα το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πούμε ότι ο Λεωνίδας ο Κακούρης είναι τώρα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Αν κάνει δηλαδή κάποια ευγενικά τέτοια χαιρετούρες με το κεφάλι, είναι γιατί μπαίνουν και του λένε γεια και τι γίνεται. Περιμένουν τώρα ουράνια φωτογραφίες και τέτοια. Έχει το κινητό λίγο προς τα κάτω και το ισιώνω, το φτιάχνω. Έχουμε γίνει και τεχνικοί, χολύπτες. Έτσι. Πολυτεχνίτες. Μάθαμε τα πάντα, έτσι. Ναι. Πολλά φιλιά. Σε ευχαριστούμε, Λεωνίδα. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Να σκίσετε. Και σας περιμένουμε την μεθαύριο. Την Κυριακή. Έτσι. Έγινε. Γεια και χαρά. Καλά. Φιλιά.